Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Ολυμπία Μαυρίδο από το Χειρότεχνο και το χειρότεχνο.gr. Στη κορνίζα casting σε πραγματικό μέγεθος. Τα στοιχεία casting είναι στοιχεία που διακοσμούν τα έργα μας, αλλά και μπορούμε να διακοσμήσουμε και τα έπιπλά μας. Έχω βάψει την κορνίζα ήδη με το υβριδικό χρώμα Dark Brown ήττα 018. Εδώ πέρα. Και πάμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία μας με τα υπόλοιπα υλικά. Θα χρησιμοποιήσω 2 antique powder, το 703 και το 715, το green και το malt green. Είναι πούδρες όπως γνωρίζουμε σε υγρή μορφή. Λοιπόν, βουτάμε στην αρχή το πινελάκι μας σε λίγο νερό. Παίρνουμε από τη μία πούδρα, επιλέγω να πάρω από αυτήν την πούδρα σε πρώτη φάση το Malt Green και να περάσω σε διάφορα στοιχεία, σημεία το έργο μου. Η υγρή πούδρα, όπως γνωρίζουμε, μπαίνει μέσα στις εμποπές του έργου, έχει μάτι μορφή και αφήνει ένα πιο vintage αποτέλεσμα στο έργο μας. Δεν βάφω όλο μου το έργο με τη συγκεκριμένη πούδρα, γιατί θα βάψω και κάποια άλλα σημεία με το ανοιχτό γκριμ για να κάνει μία αντίθεση. Τώρα θα πάρω ένα μωρομάτιλο και θα σκουπίσω την επιφάνειά μου έτσι ώστε η πούδρα να μείνει μόνο μέσα στις εκοπές, όπως είπαμε, μέσα στα ανάγλυφα και όχι τόσο στην επιφάνεια. Στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, έχει την υφή της κυμολίας. Βέβαια δεν θα μπορούσε να αντικατασταθεί με την κυμολία, ακόμη και το χρώμα είναι ίδιο, γιατί αυτή έχει μια άλλη, δυνατότητα, έχει έναν άλλο τρόπο χρήσης. Θα χρησιμοποιήσω το επόμενο χρώμα μου που είναι το 703, το green. Πιο ανοιχτό, πιο φωτεινό χρώμα. Τώρα θα το βάλω στα σημεία όπου δεν έχω βάλει το πράσινο, στην ουσία το λαδοπράσινο. Είναι το προηγούμενο χρώμα. Σκουπίσει, αλλά διαπιστώνω ότι θέλω να φανεί λίγο παραπάνω το πράσινο. Οπότε αυτό που κάνω είναι να πάω και να ενισχύσω κάποια σημεία με ένα από τα δύο πράσινα που μου αρέσουν εμένα.
Εγώ επιλέγω εδώ να βάλω το πιο σκούρο πράσινο. Φυσικά θα τονίσω και με το ανοιχτό ακόμη μια φορά. Αλλά θέλω κατά κύριο λόγο να υπερτερεί το σκούρο, το λαδοπράσινο στην ουσία, το 715. Το Mold Green. Τα υλικά είναι της εταιρείας Cadence. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα. Μια πολύ καινοτόμα εταιρεία, πολύ πρωτοπόρα στα υλικά της. Υλικά κυρίως που έχουν ως βάση το νερό, πολύ σημαντικό. Ακριλικής βάσης δηλαδή, ακόμη και τα κεριά που θα δούμε στη διάρκεια. Και πολύ πολύ ασφαλή να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα χρησιμοποιήσουν ακόμη και μικρά παιδιά. Σε κάποια σημεία ξανασκουπίζω ελαφρώς και κυρίως για να ενσωματωθούν τα χρώματα όλα μαζί μεταξύ τους, πολύ πολύ απαλά προσέχοντας. Φυσικά αυτό θα ήταν αδύνατο να γίνει με χρώματα, γιατί τα χρώματα θα είχαν φύγει τελείως από την επιφάνειά μας. Δεν θα είχαν καθίσει έτσι όμορφα γλυκά στις εγκοπές μέσα και θα είχαμε άλλο τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να παλαιώσω την κορνίζα με το υγρό κερί. Κερί σε υγρή μορφή με ακριλική βάση. Εγώ θα επιλέξω το καφέ χρώμα. Το χρώμα εσπρέσο, liquid wax εσπρέσο, θα περάσω σε κάποια σημεία μου επάνω στην επιφάνεια της κορνίζας. Περνάω απαλά σχεδόν σε όλη την επιφάνεια. Αυτό θα μου δώσει ένα πιο vintage καφετή αποτέλεσμα. Θέλω όμως να φαίνονται και τα πράσινα, τα χρώματα της πούδρας που έχω βάλει. Οπότε δεν επιμένω πάρα πολύ. Επειδή πολλοί αναρωτιέστε, το πινέλο το καθαρίζουμε με νερά και απορρυπαντικό πιάτο. Δεν έχει σχέση με τα κεριά άλλων εταιριών τα οποία έχουν άλλη βάση σαν υλικά. Αυτό έχει καθαρά ακριλική βάση και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να το χειριστούμε πολύ πιο εύκολα στα έργα μας, αλλά και στα έπιπλά μας, τα οποία κάνουμε φανταστικές παλαιώσεις. Επόμενο στάδιο, να περάσω το χρώμα 168 Chestnut από τη σειρά Dora. Είναι ένα καφέ χρυσό και το περνάω έτσι πολύ επίσης απαλά, σέρνοντας κυρίως το πινέλο επάνω σε όλη μου την επιφάνεια, έτσι ώστε να τονιστούνε κυρίως τα ανάγλυφα. Τα χρώματα Dora
Είναι επίσης χρώματα ακριλικά, μεταλλικά, δηλαδή έχουν γυαλιστερή υφή και μας δίνουν ένα πραγματικά εξαιρετικό τελείωμα, καθώς αφήνουν την όψη σαν να έχουν ένα μικρό διαμαντάκι, μπορούμε να πούμε. Αφήνουν ένα φινιτσάτο τελείωμα. Με πάρα πολύ λίγο χρώμα, γιατί δεν θέλω να το κάνω χρυσό, καφέ χρυσό στην κυριολεξία είναι εδώ πέρα. Με πάρα πολύ λίγο χρώμα όμως περνάω την επιφάνειά μου. Έχουμε φυσικά τις λεπτομέρειες, τα πλαϊνά του έργου που δουλεύουμε, στην προκειμένη περίπτωση του casting, της κορνίζας, καθώς casting είναι στην ουσία το υλικό από το οποίο φτιάχνεται. Το αποτέλεσμά μας. Προχωράμε στον καθρέφτη μας. Έχω κόψει ένα τζαμάκι, το οποίο θα το εφαρμόσω από πίσω ακριβώς. Είμαι στην άκρη αυτό το στοιχείο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι με ένα stencil, εγώ επέλεξα ένα stencil με γράμματα, να το εφαρμόσω επάνω στην επιφάνεια και με το ίδιο χρωματάκι, το ίδιο ακριβώς αυτό, το chestnut, να πάω και να βάλω στην επιφάνειά μου, σε αυτήν που θα κάνω στην ουσία καθρέφτη, σε κάποια σημεία τα οποία επιλέγω και μου αρέσουν, να βάλω το stencil μου. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα βλέπουμε. Το επόμενο υλικό είναι το Mirror Effect, το εφέ καθρέφτη στην ουσία που λέμε. Είναι αυτό εδώ το μπουκαλάκι, το ανακοινούμε καλά. Και αφού το ανακοινήσαμε, ψεκάζουμε την επιφάνειά μας. Περιμένουμε να στεγνώσει, στεγνώνει πολύ γρήγορα και αφού έχει στεγνώσει γεμίζουμε ένα πλικατέρ με νεράκι και ξύδι και ψεκάζουμε σε κάποια σημεία, ταμπονάρουμε λίγο με ένα χαρτί έτσι ώστε να ανοίξει ο καθρέφτης, να χαλάσει δηλαδή. Προσέχουμε μόνο πώς θα πιέσουμε τη χαρτοπετσέτα μας επάνω στην επιφάνεια, έτσι ώστε να μην μας χαλάσει πάρα πολύ.
μην κάνει πολύ μεγάλα ανοίγματα, γιατί δεν θα μας αρέσει και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμά μας μέχρι στιγμής είναι αυτό. Έχει ανοίξει εδώ σε κάποια σημεία ο καθρέφτης, και αυτό που θα κάνω είναι να πάρω το χρωματάκι πάλι, αυτό το ίδιο, το Dora, το Chestnut, και να περάσω την επιφάνειά μου. Δεν ξεχνάω, εφόσον έχω βάψει με το χρώμα, να περάσω primer αστάρι από την πίσω βάση, έτσι ώστε το χρώμα μου να μην ξεφλουδίσει, να συγκρατηθεί επάνω στην επιφάνεια. Φυσικά δεν ξεχνάμε να περάσουμε το βερνίκι νερού, acrylic varnish. Εγώ επιλέγω το σατινέ τόσο στην κορνίζα μου, σε αυτό το αντικείμενο, όσο και σε αυτή την επιφάνεια. Η μπροστά όψη είναι αυτή εδώ. Η μπροστά όψη του καθρέφτη είναι αυτή εδώ, την οποία την κολλάμε με την tacky glue. Αυτό που θα φαίνεται είναι εδώ πέρα το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε, περιμετρικά της κορνίζας εφαρμόζουμε την κόλλα αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή, κολλάει ακόμη και αντικείμενα σε κάθε επιφάνεια, βαριά αντικείμενα. Τα casting δεν είναι βαριά αντικείμενα, η κορνίζα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά θέλω να πω ότι είναι μια πολύ δυνατή κόλλα. Η κόλλα αυτή είναι γαλακτώδης. Όταν στεγνώσει όμως γίνεται τελείως διάφανη. Φυσικά δεν είναι κόλλα στιγμής. Αργεί λίγο να στεγνώσει. Αλλά εφόσον στεγνώσει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καθαρίζω τα πλαϊνά που προεξέχει κόλλα.
Αυτό είναι, φίλοι μου, το τελικό αποτέλεσμα. Εφέ χαλασμένου καθρέφτη με παλαιώση και αντίκ powder, όπως επίσης σε συνδυασμό με ντόρα, για να δώσει ένα πιο φινετσάτο αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Όλα τελικά διαθέσιμα στο χειρότεχνο.gr.